Σχεδόν από την πρώτη στιγμή το Συνδικάτο, γνήσιο τέκνο της ανάγκης, έβαλε στην προμετωπίδα του αγώνα, εκτός των άλλων, και το δικαίωμα να εργαζόμαστε σε συνθήκες που θα εξασφαλίζουν ότι θα επιστρέφουμε σπίτι μας υγιείς και ασφαλείς. Δυστυχώς πολλά πράγματα θα τα επαναλάβουμε και σήμερα, αφού ελάχιστα έχουν αλλάξει. Σε αυτό όμως που δεσμευτήκαμε τότε, δεν κάναμε βήμα πίσω. Δεν σταματήσαμε ποτέ να διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δεν βγήκε ούτε μια ανακοίνωση που να μην έθετε το ζήτημα των ΜΑΠ. Δεν σταματήσαμε στιγμή να μην βρισκόμαστε δίπλα στον συνάδελφο που μας είχε ανάγκη. Έχουμε ανοίξει μέτωπο με εργοδοσίες δημάρχους που αναγνώνουν στους συναδέλφους μόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα όπως το ΜΑΠ και το ΓΑΛΑ. Παλέψαμε, συνάδελφοι, όπως και οι κοινοφελείτες, να έχουν και αυτοί το δικαίωμα στα ΜΑΠ, στους εμβολιασμούς, στις προληπτικές εξετάσεις, στο ΓΑΛΑ, χωρίς να διαχωρίζουμε σχέσεις εργασίας. Παλέψαμε οι συμβασιούχες και σχολικές καθαρίστριες να πάρουν τα ΜΑΠ όπως δικαιούνται και οι μόνιμοι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι όμως. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι να ανατραπεί αυτό το σύστημα που βλέπει την υγεία και την ασφάλεια των εργατών σαν κόστος, σαν επιλέξιμη δαπάνη. Εμείς από αυτό το μετερίζει έχουμε επιλέξει να παλεύουμε για μια ζωή με δικαιώματα, όπου ο εργάτης θα έχει το δίκαιο και τον νόμο στα χέρια του. Για ένα κόσμο που οι δικές μας ανάγκες θα είναι μπροστά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και να σας μεταφέρω μια εικόνα από αυτά τουλάχιστον που προλάβαμε να ακούσουμε στην ημερίδα που έγινε το πρωί. Ακούσαμε έναν υπουργό να μας λέει για άλλη μια επιτροπή, η οποία επιτροπή αυτή τη φορά θα λειτουργήσει γρήγορα, θα έχει αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα θα είναι φιλεργατικά και θα νομοθετηθούν μέσα στο προσεχές διάστημα. Εμείς την εμπειρία που έχουμε και την έχετε κι εσείς, είναι ότι οι επιτροπές αυτές που δουλεύουν γρήγορα και έχουν αποτελέσματα που νομοθετούνται, είναι επιτροπές όπως εκείνες που φέρανε στο ίδιο χρονικό επίπεδο τη σύνταξη στους άντρες και στις γυναίκες. Είναι η Επιτροπή των Σοφών που κατέληξε το νόμο του Κατρούγκαλου. Είναι επιτροπές οι οποίες τσακίζουν τα εργατικά δικαιώματα. Δεν είμαστε μάντης, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει, θα είμαστε εκεί και κριτικά θα σταθούμε. Ακούσαμε όμως και κάτι άλλο. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ, ο οποίος αναγνώρισε με μία φράση ότι ναι, είναι γερασμένος ο στόλος από το 2010, έχουν αγοραστούν από ρηματοφόρα. Δεν μας είπε το γιατί μετά δεν αγοράστηκαν. Δεν μας είπε δηλαδή για την περικοπή της χρηματοδότησης κρατικής κατά 70% των ΚΑΠ που για τους οποίους δεν βγάλαν άχνα. Ακούσαμε επίσης ότι ναι, έχουν αυξηθεί ελαστικές σχέσεις εργασίας. Πάλι δεν μας είπε το γιατί. Προφανώς ήταν σαν τη βροχή που βρέχει. Ακούσαμε όμως επίσης να μας κουνάει το χέρι και να μας λέει ότι φταίει και η παιδεία και η κουλτούρα των εργαζομένων. Ότι εμείς τους δίνουμε τα μέσα της προστασίας, αυτοί δεν τα φοράνε. Σε αυτά πρέπει μόνοι μας να βγάλουμε στα συμπεράσματά μας. Συνάδελφοι και συναγωνιστές, μπαίνοντας στην ουσία της συζήτησης, προτείνω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιχή για τα θύματα των εργατικών εγκλημάτων και της εντατικοποίησης που γίνανε τα τελευταία χρόνια. Αθάνατοι. Είναι τραγικό εν καιρό ειρήνης να υπάρχουν τόσοι νεκροί στους χώρους των ΟΤΑ, στις υπηρεσίες αιχμής. Καθημερινά στα μαξοστάσια, στα εργοτάξια, στις υπηρεσίες πρασίνου και αλλού καταγράφονται εργατικά ατυχήματα, ενώ δεν είναι λίγες φορές που εργατικά ατυχήματα θάβονται. Έτσι, αν και γνωρίζουμε επακριβώς τον αριθμό των νεκρών, άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματισμένων ή σακατεμένων συναδέρφων. Όπως άγνωστη είναι και η πορεία της αποκατάστασής τους. Είναι άραγε μια συγκυρία. Είναι μια περίοδος που η δυσιδαιμονία έχει χτυπήσει στους χώρους εργασίας. Ασφαλώς και όχι. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών και επιλογών. Τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας θεωρούνται κόστος από την πλειοψηφία των δημάρχων. Και δαπάνη που μπορεί με διάφορους τρόπους να μπλοκαριστεί ώστε να μην εκτελεστεί. Ενώ από την άλλη δεν δίνεται δυνατότητα της άρνησης στην εκτέλεση του καθήκοντος, αν δεν υπάρχουν τα προβλεπόμενα μέσα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτές οι διοικήσεις και τη δουλειά τους να κάνουν και να μην επιβαρύνονται με τη δαπάνη. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά πώς αντιμετώπισαν την κατάσταση, μετατρέποντας τα ΜΑΠ σε χρήμα. Έτσι έδειχναν το δίθεν φιλολαϊκό τους πρόσωπο.
Τι κάνουν στην πράξη? Καλλιεργούν ένα κλίμα εφησυχασμού και καλλιεργούν μια προβληματική συνείδηση που λέει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν πειράζει να μην έχω γυλαίκο, θα πάρω χρήματα κάποια στιγμή. Αυτή η στάση δεν λογαριάζει αφενός τον κίνδυνο να βρεθεί κανείς σε μία από τις λίστες των νεκρών ή των τραυματιών, αφετέρου δεν λογαριάζει ότι τα ΜΑΠ δεν είναι παροχή, αλλά το ελάχιστο μέσο εξασφάλισης υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, η ελάχιστη αντιπαροχή για όλους τους κινδύνους στους οποίους μπαίνει κάθε εργαζόμενος καθημερινά στον χώρο εργασίας. Είναι αρκετά? Είναι ικανά να αποτρέψουν κάθε κίνδυνο? Όχι ασφαλώς. Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι στηρίζονται σε μια ΚΙΑ του 2006 με μικρές τροποποιήσεις. Δηλαδή, μια ΚΙΑ που βγήκε πριν από 12 χρόνια με άλλα δεδομένα, άλλους κινδύνους και άλλες συνθήκες. Ακόμα όμως και να βγει μια σύγχρονη, όπως είπε και ο Υπουργός, σήμερα με όλες τις προβλέψεις, δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των κινδύνων που υπάρχουν στην εργασία. Σίγουρα μια επικαιροποίηση θα περιορίζει τους κινδύνους. Το εργατικό όμως ατύχημα είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η πολλές φορές αθέατη πλευρά, άρα και επικίνδυνη, είναι οι επαγγελματικές ασθένειες. Τέτοιες ενδεικτικά μπορούμε να πούμε τους διάφορους καρκίνους, τα αυγενικά, τις διαλυμένες αρθρώσεις, το σύνδρομο καρπιαίος σωλήνα και άλλα πολλά. Οι περιπτώσεις αυτές όχι απλά δεν αναφέρονται, αλλά ούτε και καταγράφονται σε κάποια λίστα. Πόσοι άλλωστε είναι και νεκροί από αυτές? Έτσι λοιπόν, όσα ΜΑΠ και να φέρει ο εργάτης που χειρίζεται τη χλεοκοπτική μηχανή, για παράδειγμα, αν η κεφαλή είναι στραβή, τότε θα εξασφαλίσει μετά τη χρήση έντονους μυοσκελετικούς πόνους. Ή η κακή στάση του σώματος σε συνδυασμό με μια ελαττωματική καρέκλα είναι δεδομένο θα δημιουργήσει πρόβλημα στο χειριστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γι' αυτά δεν υπάρχει καμία μελέτη και πρόβλεψη. Πόσο για τις επιπτώσεις και τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσουν από το μη εμβολιασμό των εργατών με τα προβλεπόμενα εμβόλια. Ή πόσοι καρκίνοι και πόσες άλλες αρρώστιες θα είχαν διαγνωστεί αν γίνονταν οι προβλεπόμενες αιτήσιες εξετάσεις. Γεγονός όμως είναι η παντελής σχεδόν έλλειψη μελετών επαγγελματικών κινδύνου, που αν και υποχρεωτικές, δεν συντάσσονται σχεδόν ποτέ. Είναι εδώ όμως και οι ειδικοί που θα φωτίσουν μερικές πλευρές. Άλλος σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση είναι τα μέσα με τα οποία δουλεύουμε. Παραδείγματος χάρη τα απορριμματοφόρα. Φτάνει μόνο η όποια συντήρηση? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα όριο ζωής που μετά από αυτό θα έπρεπε να ήταν με κρατική ευθύνη υποχρεωτική για την κατάστασή τους? Και τα μηχανήματα έργου επίσης. Τι υπάρχει? Υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή το άγριο χαράτσωμα των ήδη τσακισμένων πολιτών μέσω της ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό, η κρατική ευθύνη για την οποία μιλάμε εμείς μετατκυλίζεται στους πολίτες μέσω χαρατσώματος. Από την πλευρά τους, οι Δήμοι με υποκειμενικά κριτήρια αποφασίζουν πώς θα ξοδέψουν τα χρήματα αυτά. Χωρίς κανόνες ούτε προτεραιότητες. Έτσι, υπάρχουν Δήμοι όπως ο Δήμος του Χαϊδαρίου που θα αγοράσει 10 νέα απορριμματοφόρα και μηχανήματα και δεκάδες άλλοι που γέμισαν λαμπιόνια όλους τους ελεύθερους χώρους και εν ώψη εκλογών. Αν υπήρχε όμως ένας υποχρεωτικός ενιαίος κανονισμός καλής λειτουργίας των απορριμματοφόρων και των μηχανημάτων, με υποχρεωτική αντικατάσταση ή ακινησία μετά το πέρας του κύκλου ζωής, τέτοια περιστατικά θα ήταν η εξαίρεση. Άλλο σημείο είναι η κατάσταση των κάδων συλλογής απορριμμάτων. Είναι σημαντικός παράγοντας στην καθημερινότητα των εργατών. Ένας φορτωμένος κάδος με ελαττωματικά ροδάκια είναι σημαντική επιβάρηση στο σώμα του εργάτη που τον τραβάει ώστε να το σύρει μέχρι το απορριμματοφόρο. Σημαντικός επίσης είναι και ο τρόπος που καθαρίζονται, καθώς και η συχνότητα που πλένονται τα απορριμματοφόρα και οι κάδοι. Ο ελλιπής ή ανεπαρκής καθαρισμός τους επιβαραίνει και αυξάνει αντικειμενικά τους κινδύνους στην υγεία των εργατών. Όλους αυτούς τους παράγοντες τους αναφέραμε ενδεικτικά, ακριβώς για να δείξουμε ακόμα ότι και η πληρέστερη μελέτη για να γίνει για τα ΜΑΠ, αυτή δεν φτάνει αν δεν εξαλειφθούν ή περιοριστούν οι παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο γενικότερο περιβάλλον εργασίας. Απαιτείται, κατά τη γνώμη μας λοιπόν, μια διαρκής, επίμονη, σχολαστική και δυναμική παρέμβαση στο πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Αυτό όμως το έργο είναι το έργο μιας Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας που δεν θα έχει ρόλο παρατηρητή, αλλά ρόλο αποφασιστικό και κέριο. Απαιτούμε δηλαδή το αυτονόητο, να έχει το δικαίωμα η Επιτροπή που αποτελείται από εργαζόμενους να επιβάλλει να μην βγαίνει για δουλειά φορτηγό ή άλλο μέσο αν δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, να μην βγαίνει εργάτης ανεμβολίαστος ή χωρίς τα απαραίτητα ΜΑΠ. Είναι τραγικό, συνάδελφοι, για ένα μεροκάματο ακόμα και το 19 ευρώ, αφού χιλιάδες εργαζόμενοι αμείβονται με 495 ευρώ και εργάζονται με την απαράδεκτη σύμβαση της κοινοφελούς εργασίας, να κινδυνεύουν να κολλήσουν υπατήτηδα επειδή δουλεύουν ανεμβολίαστοι σε χώρους υψηλού κινδύνου. Εδώ όμως φαίνεται και ο ρόλος των κυβερνήσεων διαχρονικά. Έτσι, αν και έχει θεσμοθετηθεί η υποχρέωση παροχής εργασίας, δεν υπάρχει επαρκής θεσμοθέτηση του δικαιώματος
για άρνηση εργασίας αν δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Ο εργάτης λοιπόν κινδυνεύει να κυτυλιχτεί σε μια κόλλα χαρτί αν κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να προστατεύσει την υγεία του. Ένα άλλο ζήτημα είναι και οι εμβολιασμοί. Προβλέπονται μεν, αλλά και η δίθεν φιλεργατική κυβέρνηση που θεωρητικά έχουμε τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έχει φροντίσει να παρέχει ίδια τα εμβόλια σε ικανές ποσότητες στους Δήμους, δεν έχει κάνει και τίποτα ώστε να υποχρεώσει βιομήχανους φαρμάκου να εισάγουν τις ποσότητες που απαιτείται ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη εμβολίων για την υπατήτηδα Β για όλο το 2018. Στόχος πάλι του ταξικού κινήματος θα πρέπει να είναι ο πλήρους εμβολιασμός κατά τον κινδύνο που εγκυμονούν στους χώρους εργασίας των εργαζομένων με κρατική ευθύνη σε δομές κρατικές από την πρώτη μέρα εργασίας με πλήρη ιατρικό φάκελο επικαιροποιημένο κατά την ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν να αναλάβει ο εργαζόμενος εργασία. Τεράστιο πολιτικό ζήτημα επίσης είναι και οι σχέσεις εργασίας. Είναι κοινά αποδεκτό ότι εκτός της εντατικοποίησης που αντικειμενικά υπάρχει στους χώρους εργασίας λόγω της υποστελέχωσης, κρίσιμος παράγοντας είναι και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπου εργάτες με μικρή ή και καθόλου προϋπηρεσία αναλαμβάνουν καθήκοντα χωρίς κανείς να τους έχει δείξει πώς ασφαλώς θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τους μυϊκούς κυρίως τραυματισμούς και την υπερβολική καταπώνηση λόγω λάθους στάσης, ενώ αρκετές φορές έχουμε και τα θανατηφόρα ατυχήματα. Πώς λέει η κυβέρνηση ότι έλυσε το πρόβλημα των ελαστικών σχέσεων? Με την 3K. Αυτό απάντησε στο αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καταθέσαμε σαν συνδικάτο μετά από κινητοποίηση στη Βουλή στις 8 Νοεμβρίου του 2018 και που μόνο το ΚΚΕ κατάθεσε σαν πρόταση νόμου. Εμείς συναγωνιστές δεν μηδενίζουμε τίποτα. Πόσο τον αγώνα που έδωσαν μόλις τους δυνάμεις χιλιάδες εργαζόμενοι, οδηγώντας την κυβέρνηση να προκύψει στο διαγωνισμό αυτό. Όμως είπαμε το εξής και το ξαναλέμε για να γίνει καθαρό σε όλους. Εμείς ζητάμε και τα αποτελέσματα της 3K να βγουν άμεσα, ώστε να τελειώσει ο Κολοκοθάς και το βασανιστήριο της σταγόνας και το διαρροούν για χιλιάδες εργαζόμενους και οι 15.000 εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας να μονιμοποιηθούν, αφού αυτό έχουν ανάγκη από στελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων. Και αυτό δεν είναι κάτι που αυθαίρετα το διαπιστώνουμε. Είναι η εικόνα που προέρχεται από τον κάθε Δήμο. Αν πιστεύουν ότι πραγματικά λύθηκε το πρόβλημα του προσωπικού στα ταποδικές υπηρεσίες, γιατί δεν καταργούν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας? Η απάντηση του Υπουργείου είναι μια σκέτη κοροϊδία και το προσεχές διάστημα θα λάβει την απάντηση που το ταξικό κίνημα ξέρει να δίνει. Επίσης, αν η κυβέρνηση είχε την ελάχιστη τσίπα, την προκαλούμε να τερματίσει τώρα την απαράδεκτη κατάσταση των συμβάσεων εργασίας των γιατρών και τεχνικών ασφαλείας με τους Δήμους, λες και είναι ανάγκη έκτακτη και παροδική και να προκηρύξει τώρα προσλήψεις μόνιμες γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας σε όλους τους Δήμους. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία γιατρών εργασίας, τεχνικού ασφαλείας και αποφασιστικός ρόλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα πιο ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Συνάδελφοι, κλείνοντας, ο καιρός των διαπιστώσεων έχει τελειώσει. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δεν πρέπει να ανεχτούμε ακόμα ένα νεκρό στον βαθμό της εντατικοποίησης της δουλειάς. Οι νεκροί συνάδελφοί μας δεν είναι απλά νούμερα σε μια θλιβερή στατιστική. Είναι άνθρωποι με οικογένειες, όνειρα και ελπίδες. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ως εδώ, να σταματήσει το αίμα των εργατών στους Δήμους. Όταν το φαινόμενο των εργατικών ατυχημάτων παίρνει τέτοιες διαστάσεις, αιτία δεν είναι ούτε η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά στιγμή όπως θέλουν να παρουσιάσουν οι κυβερνήσεις και η πλειοψηφία των δημάρχων. Αιτία είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, τα κακοσυντηρημένα οχήματα, η ανύπαρκτη εκπαίδευση του προσωπικού, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των δημάρχων που βλέπουν ως κόστος την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, θυσιάζοντας ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Σε αυτή την πραγματικότητα, τι απαντά η κυβέρνηση και η πλειοψηφία των δημάρχων? Απαντούν με τη νέα επιτροπή που βγάζει μείωση του κόστους για τα βαρέα και ανθυγιεινά κατά 32%. Τους προειδοποιούμε να μην τολμήσουν να αγγίξουν ούτε μία ειδικότητα. Να μην κάνουν καμία περικοπή. Αντιθέτως, να εντάξουν κι άλλες ειδικότητες στο καθεστώς των βαρέων και αρθυγιεινών. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα επιτρέψουμε να θυσιαστούν κι άλλοι συνάδελφοι για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους σε μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Πρέπει να είναι καθαρό σε όλους. Αυτοί δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν τους βάλουμε φρένο. Την ώρα που οι συνθήκες εργασίας γίνονται όλο και χειρότερες, η πλειοψηφία των δημάρχων και με τις πλάτες της κυβέρνησης που έχει διαλύσει το σώμα επιθεωρητών εργασίας. Καθημερινά δημιουργούν όλο και σκληρότερες συνθήκες εργασίας, όπου επικρατεί ο αυταρχισμός, ο εκβιασμός και η τρομοκρατία. Σε δεκάδες Δήμους, οι προϊστάμενοι των συνεργείων στην καθαριότητα, το πράσινο, τεχνικά συνεργεία και αλλού, αποτελούν το μακρύ χέρι των διοικήσεων, ξεχνώντας ότι είναι και αυτοί εργαζόμενοι.
και το φαινόμενο διαρκώς επεκτείνεται. Είναι οι ίδιοι άλλωστε που στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια συμβιβασμένων εργοδοτικών συνδυασμών που με τον ίδιο τρόπο που διοικούν εκβιάζουν την ψήφο των συναδέλφων. Συνάδελφοι, το αίμα των συναδέλφων χρειάζεται δικαίωση. Είναι τραγικό ο θάνατός σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπίσει σαν δικό τους λάθος, σαν να έχουν μέρος της ευθύνης. Κανείς συνάδελφος δεν έρχεται στη δουλειά με σκοπό να βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο. Όλα τα εργοδοτικά εγκλήματα ανεξαιρέτως έχουν και όνομα και αιτία. Είναι η ιδιωτικοποίηση. Είναι η ασυδοσία και η αυθαιρεσία των διοικήσεων της πλειοψηφίας των Δήμων, όπου βάζουν τις ανάγκες της υπηρεσίας πάνω από τις ανάγκες των εργατών. Είναι οι λογικές της πλειοψηφίας των Δημάρχων και της ΣΚΕΔΕ για κερδοφόρες και πλήρως ανταποδοτικές υπηρεσίες που στο βωμό των οικονομικών αποτελεσμάτων θυσιάζουν τις ανάγκες των εργατών. Είναι η ίδια η ανταποδοτικότητα με το συνεπακόλουθο καράτσωμα των λαϊκών οικογενειών. Απαιτούμε την πλήρη κρατική χρηματοδότηση όλων των ανταποδοτικών υπηρεσιών και το σταμάτημα του χαρατσώματος των λαϊκών οικογενειών. Απαιτούμε την πλήρη στήριξη, οικονομική, ψυχολογική και άλλα, των οικογενειών των νεκρών συναδέλφων, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση των τραυματισμένων συναδέλφων. Συνάδελφοι, δεν φτάνουν όμως μόνο αυτά. Πρέπει να ανοίξουμε και άλλα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να δούμε τι εξυπηρετεί σχεδόν καθολική εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των γκαράζ. Είναι απαραίτητο σε όλους τους Δήμους, σε όλες τις περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 1 τρίτο των θανατηφόρων εργατικών εγκλημάτων έχει γίνει νύχτα και το άλλο 1 τρίτο σε Κυριακές και εξαιρέσιμες. Γίνεται και σε τι βαθμό, από ποιο προσωπικό εκπαίδευση των νέων εργαζομένων στα νέα τους καθήκοντα. Πόσες ώρες τα απορριμματοφόρα εργάζονται καθημερινά. Η κατάργηση των δημόσιων κτέων έχει συμβολή στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Πόσα απορριμματοφόρα δεν έχουν ταχογράφο ή ο ταχογράφο τους είναι χαλασμένος. Πόσα κυκλοφορούν ανασφάλιστα και η λίστα είναι τεράστια. Τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε Δήμο είναι αμέτρητα. Συνάδελφοι, το Συνδικάτο με τη διαρκή παρουσία του σε όλους τους χώρους έχει αναδείξει θέματα. Έχει επιβάλει και λύσεις. Υπάρχουν περιθώρια. Οφείλουμε όλοι να πάρουμε μέτρα. Να γίνουμε η φωνή, το μάτι και τα αυτή του Συνδικάτου σε κάθε Δήμο. Το αποκούμπι κάθε εργαζομένου. Τώρα, μαζικά, συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο, απαιτούμε άμεσα μέτρα ώστε να μην υπάρξει άλλος νεκρός στη ΣΟΤΑ. Πλήρη αποκατάσταση των συγγενών των νεκρών συναδέλφων. Πλήρη αποκατάσταση των τραυματισμένων συναδέλφων. Κανείς εργαζόμενος να μην βγαίνει στη δουλειά χωρίς τα απαραίτητα μέσα του προστασίας. Κανένα όχημα να μην βγαίνει αν δεν πληρεί τους κανόνες ασφαλείας. Κανένας εργαζόμενος να μην αμείβεται με μισθό κάτω από το βασικό μισθό. Επίδομα βαριάς και ανδικίνησης εργασίας για όλους τους εργαζομένους με συναφή ειδικότητα και ένταξη νέων ειδικοτήτων. Μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Καμιά ιδιωτικοποίηση ανταποδοτικών υπηρεσιών. Επικαιροποίηση της ΚΙΑ για τα μέσα του προστασίας. Προσλήψεις μόνιμων τεχνικών εργασίας και γιατρών. Πλήρη ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο. Εμβολιασμοί και εξετάσεις υγείας για όλους. Με κρατική ευθύνη κατάρτιση ορίων ζωής των οχημάτων και αντικατάστασή τους μόλις συμπληρώσει το όριο ζωής. Κατάργηση του χαρατσιού της ανταποδοτικότητας και πλήρη κρατική χρηματοδότηση των υπηρεσιών. Επανεξέταση 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών των γκαράζ και αυστηριοποίηση των προϋποθέσεων. Δημιουργία κεντρικών κρατικών δομών ελέγχου της κατάστασης των μέσων εργασίας. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα επαντρώσει υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας να έχουν αποφασιστικό και όχι γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Να συσταθούν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας παντού. Κάτω τα ξερά στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο τον Μάκη τον Τσελέντη.